Και θα σας δείξω και θα σας γνωρίσω ποιος είναι ο κύριος Άντριου Λαμπ. Πάμε να το δούμε. Ο Άντριου Λάμπρου γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1998 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από Κύπριους γονείς. Η μουσική είναι το πάθος του. Από πολύ μικρή ηλικία δεν έχανε την ευκαιρία να συμμετέχει σε διαγωνισμούς τραγουδιού. Το πρώτο του βραβείο ήρθε σε ηλικία 5 ετών. Οι γονείς του πάντα στο πλευρό του, αφού μοιράζονταν τα βίντεο του μικρού Άντριου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ετοίμαζε και ανέβαζε νέα βίντεο κάθε εβδομάδα, μέχρι που ξαφνικά συγκέντρωσε πάνω από 2.000 ακόλουθους σε μια νύχτα. Μια ανάρτηση 15 δευτερολέπτων στο Instagram, όπου ερμήνευσε το Stay With Me του Sam Smith, έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του πλανήτη, στο μεγαλύτερο μουσικό site της Ισπανίας. Αυτό ενέπνευσε και πείσμωσε τον Άντριου να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Το 2015, σε ηλικία 17 ετών, βρέθηκε στην Αυστραλιανή εκδοχή του X Factor. Ο Άντριου με τη μαγευτική φωνή του κατάφερε να σαγηνεύσει τους κριτές και να φτάσει μέχρι τους 20 καλύτερους στην κατηγορία των αγοριών. Στο επόμενο στάδιο ταξίδεψε με τον μέντορά του Chris Isaac στο Λονδίνο και βρέθηκε μπροστά από τον Simon Cowell και την Rita Ora. Είχε εντυπωσιάσει όλους με το ταλέντο και το πάθος του. Το ταξίδι του όμως στο X Factor τελείωσε νωρίς, αλλά μια λαμπρή καριέρα για τον Άντριου μόλις ξεκινούσε. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, υπέγραψε με την Sony Music Αυστραλίας. Συνέχισε να δημοσιεύει διασκευές pop τραγουδιών στο YouTube, με τραγούδια όπως το Havana της Καμίγια Καμπέλιο, μέχρι το Task to Dawn του Ζάιν με τη Σία. Διασκευές που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 2,3 εκατομμύρια προβολές. Σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετρά συνολικά 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους. Η πιο δημοφιλής πλατφόρμα του είναι το TikTok, όπου έχει πάνω από 681.000 ακόλουθους και έχει συγκεντρώσει πάνω από 6,1 εκατομμύρια likes από τα βίντεό του. Ο Άντριου έχει ένα ευρύ φάσμα μουσικών, από τους The Weeknd και τον Michael Jackson μέχρι τον Charlie Puth και τον Bruno Mars, που σίγουρα μπορείτε να ακούσετε στην πρωτότυπη μουσική του. Το επόμενο μεγάλο βήμα το 2020, όταν ο Άντριου υπέγραψε με την City Pop Records, μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές της χώρας. Εμφανίσεις, κυκλοφορίες πρωτότυπων τραγουδιών έκαναν τον Άντριου ένα από τους περιζήτητους νέους pop ερμηνευτές στην Αυστραλία. Το 2022, η πρώτη του επαφή με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αφού συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Αυστραλίας για την επιλογή του εκπροσώπου της χώρας στον περσινό διαγωνισμό. Οκτωβρίου 2022. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψε με την Panic Records και σε συνεργασία με την City Pop Records Αυστραλίας,
Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision από τον κυπριακής καταγωγής δημοφιλή τραγουδιστή Άντριου Λάμπρου, που εκπροσωπείται από την Psycho Management της Νέας Υόρκης. Όπως έχει πρόσφατα ανακοινωθεί, ο διαγωνισμός του 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου τον προσεχή Μάιο. Κι όλα θα πάνε καλά.